κι άλλος ατίμητος αυνός εσφάγει. Άλλοι έριπταν εντός του ναού επί των πλακών του εδάφους τα βαρέα καρφία με τα καψίλια, καταπτωούντες και σκανδαλίζοντες τα στοχάς χρέας. Ήταν τα μικρά παιδεία και έντυνες παιδείς και τετραετής με τα σκουμψάς, ποικιλτάς λαμπάδας, ετάφθησαν αν το χωρό περί τα δύο αναλόγια και παρά το εικονοστάσιο και ήρθαν να θορυβώσει να παίζωσει, να στάζωσει τους λαιμούς αγγείλων και να τσουκρίζωσει τα αυγά. Μία παιδίς του γης πες πενταετής ήρθαν να φιλονικώσει περί του κύρος η λαμπάδα ή το ευμορφωτέρα. Όχι, η δική μου λαμπάδα είναι καλύτερη. Όχι, δική μου. Εμένα ο πατέρας μου την εδιάλεξε και είναι πιο καλή. Εμένα η μάνα μου την εδώξε μονάχη της. Και ξέρει να κάνει λαμπάδες η μάνας, όχι δεν ξέρω σαν δικής. Τέτοια παλιολαμπάδα. Ναι, παλιολαμπάδα, να! Ναι κι εσύ, ναι κι μια άλλη. Και έρχισαν να κύπτουν αλήπητα τα σκεφαλά σε γύλα με τις λαμπάδες του, έως όπου έβαλαν τα κλάματα και οι δύο. Κι ύστερα ο Νημήτρη έστρωσε την τράπεζα εις την οικία μου και παρέθεσε τα αυγά τα κόκκινα, το τυρί που είχε φέρει η κουρούνα και το αρνί το ψημένο και τα παιδεία εκάθισαν εις την τράπεζα και ήρχισαν να τσουκρίζουν τα αυγά του. Τι χαρά, τι αγαλίεσες. Α, κι ο Κύριος ήθελησε να μπει σε περιβόη. Αχ, να κάνει δείπνο μυστικό για να το λάβουν όλοι. Εφέτος, δηλαδή κατά το έτος εκείνο της δυστυχίας δια τα δύο ορφανά, δεν ήταν πλέον εκεί ούτε ο πατήρ των όστης έλειπεν, ούτε η μήτρη των, είτε σε πήγε μακρύτερα ακόμη. Αντί των δύο, είτε η γεραία μάμη ρομχάζωσε επί της κλίνης και βογγίζωσε. Αντί των επιχρήσεων λαμπάδων, ήσαν οι δύο τρομοσβήνοντες και ευλοσυρή οθαλμή της. Αντί της αθώας χαράς, αντί της αφάτου ευτυχίας του παιδικού Πάσχα, ή του η λύπη η βαρία, η ανεπανόρθωση φορά. Ευτυχώς η Ιβραία από μια άκαινα δεν απέθανε και ο Υιός της έφτασε από Πάσχα με το γολετή και ήρχισε να καλοπίζεται και να στρίβει τον μίστακα που βλέπουν εις δεύτερον γάδων. Αλλά δια τα δύο παιδεία
Τάχα θα επανήλθε το πλέον η χαρά εκείνη. Θα ανέτερε, δεν κλαίω, γλυκία, η παιδική πασχαλιά. Δια των Ευαγγελινών ίσως, δια την μόρφω όμως, ποτέ. Αυτή αισθάνεται την απουσία της μητρός της και ήξερε ότι δεν έμελε να την επανείδει πλέον επί της γης. Ο Πάσχα το Μέγα και η ερώτα τον Χριστέ. Γλυκία Πασχαλιά, η μήτρη της χαράς. Ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμης. Αλλά ο Χριστός υπεσχέθη να πει με τους εκλεκτούς του κενών προγέννημα της Αμπέλου εν τη βασιλεία του πατρός του. Και η μνοδή έψαλον. Ο Πάσχα το Μέγα και η ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμης, δίκου ημίν εκ τυπότερων σου μετασχέσαι.